Διαμαντίδης πήρε screen από το Λάσμε. Διαμαντίδης από τα 2 μέτρα εκτελεί και είναι εύστοχος. Δημιουργεί σκορ για τον Παναθηναϊκό. Πέσει και πάλι pick and roll στην πλάγια γραμμή του. Υψώνει ωραία την μπάλα. Άλλη καρφωμά ο Παναθηναϊκός προηγείται με 4-0 στο ξεκίνημα. Καρφωμά και Διαμαντίδης πάσα ευνηδιασμού για τον Λάσμε που πιάνει την μπάλα. Θα σκοράρει, θα πάρει και ζεύει ο Μαυροκεφαλίδης. Δίνει στον Κίστα αυτό στο coast to coast. Θα πάρει φάουλ, θα σκοράρει κιόλας. Εδώ ο James Kist αυτής Nerd, www.nerd.gr, αλλά βεβαίως και από το κανάλι υψηλής ευκρινίας Nerd HD. Μαυροκεφαλίδης γυρίζει ωραία και με το ένα χιάσπίθες για τον Παναθηναϊκό ακούμε και τον Γιάννη Νάτου. Συνεργασία Διαμαντίδη με Λάσμε, τρίποδο και από τον Φώτση ζήτησε, ενώ υπάρχει τρίποδο Διαμαντίδη τώρα που δίνει προβάδισμα. Διαμαντίδης με το Σλούκα. Περνάει την μπάσα για τον Λάσμε και αυτός έξω για τον Γιάκοβιτς. Γιάκοβιτς που οπλίζει, εκτελεί αμέσως για τρεις για το μεγαλύτερο πλέον προβάδισμα του Παναθηναϊκού. Κάρι, Φώτσης, κλέβει από μπροστά βγαίνοντας το Περπέρογλου. Σπανούλης, κλέβει ο Κάρι χωρίς φάουλ. Εφηδιασμός τώρα του Παναθηναϊκού. Γιάνκοβιτς δίστασε προς τη γμήν. 2-5 ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης υψώνει για τον Λάσμε. Ωραία συνεργασία και καλάθι. 20 ημιχρόνου. Μασιούλης ξεκινάει την επίθεση, παίρνει φάουλ, σκοράρει. Παίρνει το maximum ο Λιθουανός. Νωρίτερα δεν μπόρεσε να πετύχει τον Τάνστον. Βασάρι στην γωνία, Κάρι. Το ανάποδο lay-up για το καλάθι στο συν 13. Διαμαντίδης από μακριά. Η μπάλα να πηδά δύο φορές, φεύγει εκτός καλάθιου. Επιθετικό rebound του Μασιούλης πάλι. Ένα σουτ μετά από αρκετή ώρα. Θα τελειώσει με άστοχο σουτ στη φάση. Διαμαντίδης. Φώτσης για τρεις στον ευνηδιασμό. 43-52. Γυλίας από τις κροτίδες που έπεσαν νωρίτερα λίγο, μετά ναι, το ναι. Δεύτερο τρίποδο του Λοντζέσκι. 43-52. Σε πήκε ρόλ τώρα με το Λάσμε. Του περνάει την μπάλα. Το ίδιο πράγμα. Μις μάτς του Λάσμε με το Σλούκα. Το ξαναχτυπάει. Το ξαναδιαβάζει ο Παναθηναϊκός. Το. Νωρίτερα η αντίδραση του Παναθηναϊκού ήταν πάρα πολύ σωστή. Για να δούμε τώρα. Λάσμε από την κορφή της ρακέτας για 2-51. Ο Γκίστ παίρνει την επαναφορά και αφήνει για το Διαμαντίδη. Κάρι. Μασιούλης. Η πάσα του για το Λάσμε. 0 στις 2. Και αμέσως ο ίδιος πήγε πάνω στο Λοντζέσκι. Δεν έκανε το φάουλ. 63-66. Για να δούμε την επιλογή του Παναθηναϊκού. Αφήνει το τρίποντο στον Ολυμπιακό. Λούκας δεν μπορεί να ισοφαρίσει. Ο ίδιος το μακρινό rebound από κοντά. Κόβεται από τον Γκίστ. Στα 10 δευτερόλεπτα άφησε το τρίποντο του Ολυμπιακού ο Παναθηναϊκός. Και εδώ μια φοβερή άμυνα του Γκίστ πάνω στο Σλούκα. Καθαρή. Δούμε Σπανούλης. Σλούκας κάτω από το καλάθι. Άφησαν την επαναφορά κάτω από το καλάθι γιατί τους ενδιέφερε τους παίκτες του Παναθηναϊκού να μην δεχτούν τρίποντο. 65-66. 8,8 δευτερόλεπτα ακόμη. Και τώρα σειρά του Ολυμπιακού να παίξει άμυνα στην επαναφορά του Παναθηναϊκού από την τελική γραμμή. Η επιτομή των ειδικών καταστάσεων. Ο Ολυμπιακός λογικά θα πάει για το κλέψιμο στην αρχή και για φάουλ μετά. Διαμαντίδης κρατάει την μπάλα. Φώτσης. Λάσμε κάνει το κοντρόλ. Φάουλ του Σπανούλη στα 2,5 δευτερόλεπτα πάνω στο Λάσμε. Δευτερόλεπτα. Του το ξαναλέει ο Διαμαντίδης. Ευστοχή ο Λάσμε. 65-67. Επαναφορά του Ολυμπιακού. Baseball πάσα του Λοντζέσκι για το Σπανούλη. Προλαβαίνει την μπάλα αυτός. Εκτελεί. Είναι άστοχος η μπάλα. Στο σίδερο και έξω ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να σκοράρει στην τελευταία επίθεσή του. Ο Παναθηναϊκός ισοφαρίζει σε 2-2 και ο τελικός νικητής, άρα και ο πρωταθλητής, θα κριθεί σε 5ο παιχνίδι στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την ερχόμενη Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2. Κοιτάξτε την τελευταία φάση εκτός ισορροπίας στο σούτ του Σπανούλη, σίδερο και έξω μετά την baseball πάσα στην επαναφορά.